Με ασθενοφόρο φεύγουν από τους χώρους εργασίας εργαζόμενοι στον τουρισμό που λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς το γεγονός δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων καλύπτει δύο ή και τρεις θέσεις εργασίας έχει οδηγήσει στα όρια της εξάντλησης. Υπήρξαν περιστατικά υποθυμία σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πρέπει να καταλάβουν οι ξενοδόχοι ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, έχουν ψυχή, έχουν ανάγκες, πρέπει να τα σέβονται όλα αυτά, γιατί τα επόμενα χρονιά αυτή η κατάσταση έβρεση εργατικού δυναμικού θα επιδεινωθεί. Όταν υπάρχει τόση έλλειψη προσωπικού, βεβαίως ο εργαζόμενος και... του... Πρέπει να καλύψει δύο και τρεις κενές θέσεις εργασία και όπως καταλαβαίνουμε όλοι υπάρχει ένταση, υπάρχει και ψυχολογική πίεση και όλα αυτά έχουν φέρει στο να υπάρχουν υποθυμίες, να υπάρχουν ακόμα και ασθενοφόρα μέσα στις χώρες δουλειά. Οι λιποθυμίες και τα περιστατικά θερμοπληξίας, η ακόμη και κρίσεων άγχους μέσα σε χώρους του τουρισμού που εργάζονται άνθρωποι, δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο και στην Κρήτη. Με τους συνδικαλιστές να εξηγούν σε απόλυτο τόνο ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων που φέτο βρέθηκε σε ξενοδοχεία για εργασία του χρόνου, υπό την πίεση αυτών των συνθήκων, σίγουρα θα αλλάξει η εργασιακή κατεύθυνση και τα κενά θα είναι ακόμη περισσότερα. Αν δεν γίνουν όπως πρέπει τα πράγματα, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας να σταλεχωθεί ώστε να γίνουν απαραίτητοι οι ελέγχοι, δυστυχώς θα συνεχιστεί το πρόβλημα και όχι μόνο θα συνεχιστεί, θα διωγκώνεται. Με την υποστελέχωση τη επιθεώρηση εργασία, πάντω όπω επισημάνθηκε, τέτοιε καταστάσει αντί να αντιμετωπίζονται, μάλλον διευρύνονται. Τη μέρα με τη μέρα αλλάζουν είτε ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι για να βρουν καλύτερε συνθήκε εργασία, καλύτερε αμοιβέ ή φεύγουν από το χώρο των ξενοδοχείων. Ακόμα και εν μέσω περίοδου. Βεβαίω βλέπουμε περιπτώσει και σήμερα είχα πάλι καταγγελία από ξενοδοσιακή επιχείρηση ότι του πετσοκόβουν του μισθού περισσότερο φόρτο το εργασία δεν μπορούν να αρρωστήσει κανεί γιατί επιβαρύνονται όλοι οι υπόλοιποι. Σε αυτό το κλίμα, εργοδότε όπω τόνισαν δεν διστάζουν να παρανομούν και να εκμεταλλεύονται την ανάγκη για εργασία. Δεν βγαίνει η δουλειά με του υπάρχουν εργαζόμενου. Είναι λίγοι. Η έλλειψη πανελλαδικά είναι πάνω από 80.000. Εδώ συζητάμε για 10.000 σε όλη την Κρήτη. Πώ θα γίνει, πώ θα βγει η δουλειά. Η δουλειά είναι πάρα πολύ, ο όγκο είναι μεγάλο και θα συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα. Όπω τόνισαν συνδικαλιστέ μάλιστα, και φέτο επαναλήφθηκε η τάση από μερίδα εργοδοτών να μην καταβάλουν το επιδομάδε. Όπω ότι προκειμένου να μην θεμελιώνουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι, τη μόδα έχει γίνει και η Σύμβαση Εργασία. Εμείς πιστεύουμε ότι το κάνουν για λόγους να μην μπορεί ο εργαζόμενος να αποκτήσει δικαιώματα. Βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Οι εργαζόμενοι όμως πρέπει να γνωρίζουν, ειδικά οι παλιοί, ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό μήνα με το μήνα. Πρέπει να το καταγγέλουν άμεσα, γιατί βάσει της σύμβασης και βάσει της επαναπρόληψης, ο εργαζόμενος, ο παλιός, αρχίζει και τελειώνει με την έναρξη και τη λήξη του περίοδου.